κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, από όπου και μας βλέπετε. Λες και φεύγει η ψυχούλα μου, νιώθω. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, καταρχάς, σήμερα αυτή την Τρίτη, θα την περάσουμε παρέα, μουσικά, ωραία, όμορφα, με τα ελληνικά τραγούδια που είναι covers και δεν το ήξερες. Αυτό είναι το θέμα συζήτησης, με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Έχουμε και τον προβληματισμό της ημέρας. Σήμερα, πιστεύω ότι πρέπει εσείς που μας βλέπετε να στείλετε ένα... Σύρι, γιατί πουλάει μόνη της. Να στείλετε ένα λουλούδι, γιατί... Να στείλετε ένα... Να στείλετε, ξέρετε τι, μία πατούσα. Που είναι αυτό το πάρα πολύ αστείο ημώτικο που υπάρχει. Στέλνω στους φίλους μου. Μία πατούσα να στείλετε ημώτικο. Τι, δεν ταιριάζει με το θέμα. Δεν πειράζει όμως, και τι πειράζει. Να στείλετε μια πατούσα. Και όχι μόνο στο δικό μου το Instagram, βουλγαράκι κάτω παυλάλ, και στο MAD. Έλατε να πυροβολήσουμε τα social media του MAD TV. Δεν τους έχω προετοιμάσει ούτε χθες, ούτε σήμερα. Και θα τα μαζέψουμε όλα και θα τα πούμε σε μια εκπομπή, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και το προβληματισμό της ημέρας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Σας έχω και πολύ ωραία νέα για το διαγωνισμό, αυτό που τρέχει για να αποκτήσετε, να ξεκινήσετε. Με τη βοήθειά μας, δηλαδή, ένα καινούριο χόμπι, και όχι απλά χόμπι, να αθληθείτε διαφορετικά και πάρα πολύ στυλάτα και πάρα πολύ ψαρωτικά. Θα σας τα πω σε πολύ λίγο, σε περίπτωση που δεν ξέρετε και δεν ήσασταν χθες στην εκπομπή. Γιατί τρέχει πολύ ωραίος διαγωνισμός από χθες. Σε πολύ λίγο θα φύγουμε, θα ξεκινήσουμε, θα φύγουμε, ναι, επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε το θέμα της ημέρας. Τη φάση το προδίδετε, το προδώσατε. Αμάρε, παιδιά, τώρα γιατί το προδώσατε. Για να πούμε κατευθείαν στο θέμα, ναι, δεν το σώζετε. Σήμερα συζητάμε, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, από όπου και μας βλέπετε και στην Κύπρο, εσείς που μας βλέπετε. Σήμερα συζητάμε για τα 7 τραγούδια που είναι covers. Ελληνικά τραγούδια που είναι covers, εντάξει, και θα το πάμε πάρα πολύ μουσικά, οπότε ελπίζω να είστε εδώ. Στο νούμερο 1, λοιπόν, αυτής της λίστας, ναι, θέλεις να κάνεις ένα story, Τζελάκο, ωραία, θα το ξαναπώ. Για εσάς τώρα που μας βλέπετε και μέσα από το social media του MAD TV, το θέμα συζήτησης έχει να κάνει με τα 7 ελληνικά τραγούδια που είναι covers. Αυτό συζητάμε σήμερα αυτή την Τρίτη, λίγο πριν ξεψυχήσω. Δεν βγαίνει φωνή. Λοιπόν, στο νούμερο 1 είναι το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» από η Μαμ Μπαλντί. Παιδιά, σε αυτό το σημείο, τι είπες, Μαρία? Τι? Ναι, το οποίο ακούμε, βεβαίως. Να πω λίγο κάτι. Δεν μπορώ με αυτό το ακουστικό. Δεν μπορώ. Αυτό στο Ζημάν Μπαλντί δεν είναι και η Σούλη Ανατολή. Ή κάνω λάθος? Νομίζω ότι είναι στο Ζημάν Μπαλντί η Σούλη Ανατολή και η Ρένα Μόρφη. Ήταν στο Ζημάν Μπαλντί και μετά έκανε λίγο σόλο καριέρα. Έτσι νομίζω. Γκούγκλαρε το λίγο. Το συγκεκριμένο τραγούδι το γνωρίσαμε εμείς η νέα γενιά. Είναι πολύ παλιό τραγούδι του Μανώλη Χιώτη του 1961. Εμείς όμως το γνωρίσαμε σε μια άλλη εκδοχή μέσα από τους Iman Baldi. Και μάλιστα το συγκεκριμένο cover ήταν υποψήφιο στα MAD Video Music Awards το 2007-2008 στην κατηγορία Best Alternative Video. Ήταν υποψήφιο, ναι. Δυνάμωσε λίγο. Ήτανε στους My Baldi η Σούλη Ανατολή, δεν ήτανε? Ορίστε, καλά το θυμάμαι. Από το My Baldi ξεκίνησε η Σούλη Ανατολή. Εν πάση περιπτώσει, οπότε το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς» από My Baldi στο νούμερο 1. Νούμερο 2. Μια γλώκα που έχω μέσα στην καρδιά. Λες και μάγια μου έχεις κάνει. Δυνάμωσε, μωρέ Λευτέρη, τι είναι αυτό το πράγμα το λίγο? Δυνάμωσε λίγο εδώ πέρα. Πώς και την άνεση στο τέλος. Εν πάση περιπτώσει, νούμερο 2 λοιπόν, Φραγκοσυριανή από Λοκομόντο. Και αυτό το τραγούδι, η Φραγκοσυριανή, είναι το 1935, παιδιά.
Και μάλιστα έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Σε εμάς όμως έγινε κάπως περισσότερο γνωστό. Σε αυτό το πολύ διαφορετικό ύφος που το γνωρίσαμε μέσα από τους Locomondo. Με λίγο έτσι πιο ρέγγε. Με λίγο πιο ρέγγε ρυθμό. Νούμερο 3! Δυνάμωσε! Γιώργο, μην γελάς, φεύγει η ψυχή μου, φίλε. Θα σπάσω κούπες, παιδιά, είναι ένα τραγούδι που μπήκε στη ζωή μας πάρα πολύ ξαφνικά από τη Μαρίνα Σάτι, το οποίο η πιο παλιά ηχογράφηση που είχε γίνει σε αυτό το κομμάτι ήταν το 1907. Μετά υπήρξαν πάρα πολλές διασκευές και το 2016 το ακούσαμε να το ερμηνεύει λίγο έτσι πιο ανάλαφρα, με ένα πολύ διαφορετικό στυλ, η Μαρίνα Σάτι. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι πέρυσι ήταν στο Mad Walk. Πέρυσι νομίζω ήτανε οι κούπες στο Mad Walk, ναι. Ναι, με τη Μαρίνα Σάτι. Μαρίνα Σάτι πέρυσι ήταν στο Mad Walk και ερμήνευσε αυτό το τραγούδι. Γκούγκλαρέ το λίγο και αυτό, μη λέω να κρύβει. Ναι, η Μαρίνα Σάτι ήταν σίγουρα, αλλά δεν θυμάμαι αν ήταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, να πω και άλλο ένα ή να φύγω. Α, δεν θα πω τραγούδι, παιδιά, πρέπει να σας πω για το διαγωνισμό. Παιδιά! Υπάρχει διαγωνισμός που πρέπει να σας πω. Δεν μπορώ με αυτό. Όχι, θα πάμε σε break γιατί δεν μπορώ με αυτά τα μαλλιά εδώ πίσω. Θα πάμε σε break και θα επιστρέψω να σας πω το διαγωνισμό και όλα τα υπόλοιπα νέα. Πάμε! Επιστρέψαμε. Και συζητάμε σήμερα εδώ στο Mad TV και στο Cooler List για τα 7 ελληνικά τραγούδια που είναι covers. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, αλλά πριν περάσουμε στο προηγούμενο break, σας υποσχέθηκα, παιδιά, ότι θα σας στείλω για χόμπι, όχι εγώ δηλαδή, το Mad Radio 106,2 και η Ηλένια έχουν φροντίσει γι' αυτό να ξεκινήσετε ένα φανταστικό χόμπι που είναι η πασία, όχι τίποτα τρέξιμο και τέτοια. Θα γυμναστείτε, παιδιά, και θα έχετε, όχι basic πράγματα δηλαδή, θα γυμναστείτε και θα έχετε και ένα attitude παραπάνω, γιατί η πασία τώρα δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Η πασία είναι ένα ακριβό χόμπι, είναι η πραγματικότητα. Οπότε να ξέρετε ότι στις 15 Μαρτίου, που είναι η κλήρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού, δύο μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν τρίμηνη εκπαίδευση, ένα δώρο αξίας 3.000 ευρώ για τον καθένα. Δύο από εσάς, δηλαδή, θα είστε μεγάλοι νικητές που θα μάθετε υπασία, παιδιά. Και ο τρόπος είναι πανεύκολος. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας MAD κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54-981. Και το μηνυματάκι αυτό κοστίζει μόλις 1,49 ευρώ ένα SMS. Τίποτα δηλαδή. Εφαρμόζεται και επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού. Αλλά μην μασάτε, γιατί στέλνεις το μηνυματάκι που είναι 1,49. Κερδίζεις όμως πίσω. Χαρά. Όχι, κερδίζεις πίσω 3 ευρώ από το lookstyle.gr. Οπότε δεν έχεις να αγχωθείς και να φοβηθείς καθόλου. Κερδισμένος είσαι μία ή άλλη. Τους όρους συμμετοχής τους βρίσκεται στο www.mad.gr και η διάρκεια του διαγωνισμού είναι μέχρι 15 Μαρτίου. Τρέξτε να προλάβετε, γιατί είναι μία πολύ ωραία δραστηριότητα. Και εσάς δηλαδή που πραγματικά ενδιαφέρεστε και πάντα θέλετε να μάθετε υπασία, αλλά δεν βρίσκατε τον τρόπο και λέγατε πώς να το κάνω, είναι και πολύ έξοδο. Έτσι λοιπόν, το Mad Radio 106,2 και η Ηλένια Williams σε συνεργασία με τον υπηκό όμιλο Βορείο Προγραστίων έχουν προνοήσει για αυτή τη σούπερ δωράρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τη λίστα μας, που είναι τα 7 ελληνικά τραγούδια που είναι covers και είχαμε μείνει στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4, πάμε στο νούμερο 5, που οπότε καταλαβαίνω ότι πάλι το έχετε σποιλάρει. Στο νούμερο 4, όχι, αυτό θα πούμε τώρα στο νούμερο 4. She killed me because I loved her. Από His Majesty, the King of Spain. Το πάρα πολύ γνωστό, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα, γιατί την είχα σαν μικρό παιδί. Αυτό το τραγούδι. Είναι αυτό που ακούμε. Ναι. Είναι το πολύ γνωστό τραγούδι, το «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα» του Στράτου Διονυσίου, το οποίο μετατράπηκε σε ένα ψηλό rock cover από τους His Majesty, the King of Spain, μια εξαμελή μπάντα του Νεκτάριου Κουβαρά.
Γιατί να μου σε. Αυτή τη στάση χωρίσα αυτή τη στιγμή μαζί μου να είναι. Αυτό το τραγούδι. Νούμερο 5 λοιπόν. Τι σου έκανα και πίνεις, τι σου έκανα και πίνεις, είναι έτσι. Τι σου έκανα και πίνεις λοιπόν από τους απέναντι και την Μελίνα Σλανίδου. Παιδιά, αυτό το τραγούδι. Τώρα πρέπει να είστε πάρα πολύ, να είστε λίγο στην ηλικία μου για να το θυμάστε αυτό. Γιώργο, εσύ μπορεί να το θυμάσαι. Big Brother, αποχώρηση της Ρένας, Ρόης, όχι Φραντζέσκας, Ρόη. Εσύ, βρε Γιώργο μου, τι θα θυμόσουνα. Αλλά όχι, ήταν στο Big Brother 1 που αποχωρεί η Ρένα, από Ρο ξεκίνησε το όνομά της και παίζει αυτό το τραγούδι με τη Μελίνα Σλανίδη του Σούκανα και πίνεις και από εκεί έχει γίνει επιτυχιάρα αυτό το τραγούδι και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε πρωτοειχογραφήσει η Πόλη Πάνου το 1968, παιδιά. Και 50 χρόνια μετά κυκλοφόρησε από τη Μελίνα Σλανίδου και τους απέναντι που το ερμήνευσαν και ο κόσμος ταυτίστηκε μαζί τους. Η απέναντι ήταν το συγκρότημα που ήταν η Μελίνα Σλανίδου πριν σολάρει, πριν κάνει σόλου καριέρα. Νούμερο 6. Μακριά μου να φύγεις, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πολύ αγαπημένο τραγούδι. Την πρώτη εκδοχή την έχουμε ακούσει από το Πάνο Γαβαλά. Για δυνάμωσε. Δεν υπάρχει η αντιθεστική αυτή ερμηνεία της Ελεονόρας Ζουγανέλη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ούτως ή άλλως η Ελεονόρα Ζουγανέλη είναι μία από τις πολύ χαρακτηριστικές και πολύ, πολύ ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής μουσικής, στο είδος της δηλαδή. Υπερταλαντούχα. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει τη φωνή της και το ταλέντο της. Και το συγκεκριμένο τραγούδι δεν υπάρχει. Δηλαδή το αγαπήσαμε ξανά, ούτως ή άλλως, μέσα από την ερμηνεία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Τι μου λέτε? Γιατί δεν μου μιλάτε εδώ στο ακουστικό, άμα θέλετε να ξέρετε. Μαρία, τι? Λοιπόν, και συνεχίζω, δεν ακούω καθόλου τι λέτε. Και συνεχίζω με το νούμερο 7 που είναι «Ένας κόμπος η χαρά μου» από Pixlax. Ένα τραγούδι που είναι πολύ κλασικό λαϊκό τραγούδι από τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Και ηχογραφήθηκε από τους Pixlax και τον Γιώργο Νταλάρα. Πολύ, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Και ηχογραφήθηκε και παλιά. Εγώ το θυμάμαι πιτσιρίκα. Το άκουγε για κάποιο λόγο πάρα πολύ η μαμά μου και ο μπαμπάς μου αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το έχω έτσι στις αναμνήσεις μου, στις πίσω μέρες του κεφάλι μου. Του κεφαλιού μου, ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η λίστα μας. Εντάξει. Θα πάμε σε break να επιστρέψουμε γιατί έχουμε ένα προβληματισμό που πρέπει να αναλύσουμε και σήμερα. Και μην ξεχάσετε να στείλετε μια πατούσα στα social media του MAD TV και αφήστε τους να αναρωτιούνται. Είναι το δικό μας παιχνιδάκι αυτό, εντάξει. Πολύ μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ερωτικοί, ωραίοι, όμορφοι και μάλιστα επειδή είπα ότι είμαστε και ερωτικοί, μην ξεχάσετε παιδιά να μπαίνετε στο YouTube channel του MAD TV γιατί εκεί εμείς τα ζούμε πάρα πολύ ερωτικά όλον αυτό το μήνα. Είναι ένας MAD Cover Month με τους νέους καλλιτέχνες της νέας γενιάς δηλαδή να ερμηνεύουν και να διασκευάζουν πολύ ωραία ερωτικά, θρυλικά ερωτικά κομμάτια. Και μάλιστα είναι τραγούδια που μπορείτε να αφιερώσετε από καλλιτέχνες που πρέπει να γνωρίσετε. Πού θα τα ακούσετε αυτά τα τραγούδια, γι' αυτό σας λέω μπείτε στο YouTube channel του MAD TV, γιατί και εκεί θα τα δείτε, και που έχουν έτσι σκηνοθετηθεί πάρα πολύ ώρα και έχουν βιντεοκλιπαριστεί σε εισαγωγικά, είναι covers πολύ γνωστών τραγουδιών. Θα τα ακούσετε όμως και στην τηλεόραση του MAD TV, αρκεί να είστε συντονισμένοι, αλλά και στα social media του MAD TV, αρκεί να κάνετε ένα like. Και είναι από καλλιτέχνες που πρέπει να γνωρίσετε. Και παιδιά, να σας πω κάτι, να την κάνετε την αφιέρωση, γιατί έτσι. Δεν υπάρχει λόγο. Γιατί έτσι. Γιατί μια αφιέρωση, ειδικά σε ανύποπτο χρόνο, εκτιμάται πολύ περισσότερο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, ο προβληματισμός σήμερα είναι από μία φίλη μου, η οποία μου έχει στείλει, μας έστειλε και στο δικό μου το προσωπικό, και στο Facebook, και στο Instagram, και στο MAD TV,
Όπως σας λέω, τα βλέπουμε όλα. Δεν γίνεται, δεν μας ξεφεύγει κάτι. Οπότε, θα μιλήσουμε για αυτόν τον προβληματισμό. Είναι μία φίλη της εκπομπής που μας έχει στείλει και παλιότερα για ένα παιδί που φερόταν επιθετικά και της άρεσε και οι φίλοι της λέγανε να απομακρυνθεί, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μου λέει, καλησπέρα, Ελενίτσα μου γλυκιά. Τι κάνεις, εγώ είμαι πολύ καλά και θέλω τη γνώμη σου σε ένα ακόμη προβληματισμό. Για την ακρίβεια δεν είναι ακριβώς προβληματισμός, αλλά έχω να σου κάνω μία ερώτηση που σκέφτομαι και επεξεργάζομαι εδώ και πολύ καιρό. Γι' αυτό θα ήθελα, σε παρακαλώ, να την πεις στην εκπομπή. Απλά να μην πεις ονόματα, ναι, φυσικά δεν θα σας εκθέσω ποτέ, να το ξέρετε. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι αυτό το παιδί που μου άρεσε και μου αρέσει ακόμη, που σου είχα δείξει μια συνομιλία μας, ήταν μια περίοδος, λέει, γενικά που φερόταν πολύ απότομα και επιθετικά παλιότερα. Μετά ξαφνικά μια μέρα άλλαξε η συμπεριφορά του και άρχισε να φέρεται πολύ γλυκά. Είχε ηρεμήσει και είχε αλλάξει η συμπεριφορά του πάρα πολύ. Τόσο πολύ που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν αυτός. Μόνο που αυτό κράτησε για λίγες ημέρες και μετά είχε πάλι την κανονική του συμπεριφορά, δηλαδή ήταν μάλλον επιθετικός. Τι έχεις να πεις, please απάντησέ μου στην εκπομπή, φιλάκια πάρα πολλά. Να απαντήσω τώρα σε τι πράγμα. Γιατί άλλαξε η συμπεριφορά του. Επίσης, τι σημαίνει επιθετική συμπεριφορά. Να το προσδιορίσουμε, γιατί αν κυριολεκτούμε με την έννοια επιθετική συμπεριφορά και είναι επιθετική συμπεριφορά, δεν ξανασχολείσαι. Όχι δεν τον βλέπεις, ενώ το βλέπεις και κοιτάς πίσω από αυτόν. Όχι δεν ξαναμιλάς, δηλαδή δεν ανέχεσαι τέτοιο πράγμα και καμία επιθετική συμπεριφορά από κανέναν άνθρωπο ούτως ή άλλως. Αλλά αν είναι επιθετική συμπεριφορά σημαίνει ότι είναι λίγο αποστασιοποιημένος, δεν θέλει και πολύ, μπορεί να έχει και τίποτα δικό του στο κεφάλι του και να περνάει τη φάση του. Οπότε μπορεί να είναι και αυτό φυσιολογικό. Απλά να προσδιορίσουμε λίγο το τι σημαίνει επιθετική συμπεριφορά, γιατί αλλιώς δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Το πώς να μιλάει γενικότερα όταν περνάμε έτσι λίγο εφηβεία και περνάμε, είμαστε εκεί πέρα γυμνάσιο με λύκειο που αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζουμε κι εμείς και λίγο τα πράγματα τα σκεφτόμαστε αλλιώς. Έχουμε μια επιθετική συμπεριφορά, συσσαγωγικά επιθετική συμπεριφορά, τύπου δεν δέρνουμε κόσμο, δεν εννοώ αυτό, ούτε βρίζουμε. Αλλά ότι είμαστε λίγο ρε παιδάκι μου, λίγο απόμακροι, λίγο δεν σηκώμαι και πολλά, λίγο δεν θέλω και δεν γουστάρω και τέτοια πράγματα. Είναι λίγο τη φάση και τη εφηβεία. Αν εννοούμε αυτό, μπορεί να έχει το οτιδήποτε στο κεφάλι του. Μπορεί να είναι πιασμένο με το σχολείο, μπορεί να έχει γίνει κάτι μέσα στο σπίτι που δεν το ξέρει. Αν η επιθετική συμπεριφορά που λε σημαίνει βίαια συμπεριφορά, τότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζεται και πάει σε τελείως άλλο επίπεδο. Οπότε, εκεί είναι κόκκινη σημαία, δεν το συζητώ, δεν ξανασχολείσαι, αλλά καλό θα ήταν να μου εξηγήσεις λίγο τι ακριβώς εννοείς, για να μπορέσουμε να το θέσουμε και με μια, κάτω από μια, να μπορέσουμε να το συζητήσουμε κάπως διαφορετικά, γιατί τώρα να μιλάμε με γενικό, το δεν έχει νόημα. Στην περίπτωση όμως αυτή που είναι επιθετικό κυριολεκτικά, εκεί το διαχωρίζουμε και εκεί πέρα πρέπει να μιλήσεις με γονείς, με το σχολείο, με όλα δεν ξανασχολούμαστε. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν καμία επιθετική συμπεριφορά προς το πρόσωπό μας. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη όμως, αν είναι επιθετική συμπεριφορά λόγω μιας κατάστασης που μπορεί να τον προβληματίζει και μπορεί να μην το ξέρει κανένας, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να το σεβαστείς και δεν μπορώ να ξέρω τι έχει μέσα στο κεφάλι του, απλά όντως μπορεί να περνάει τη φάση του. Γιατί όλοι παιδιά περνάμε τις φάσεις μας και κατά ψέματα, ειδικά όταν περνάμε εφηβεία. Εδώ οι γονείς μας δεν μπορούν να μας ψυχολογήσουν όταν περνάμε εφηβεία. Να μας ψυχολογήσουν οι φίλοι και οι γνωστοί. Δεν γίνεται. Να μου στείλεις συνέχεια. Εντάξει, μπορεί όμως, ναι. Τη φάση είναι αυτή, δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Τι, Γιώργο μου. Ναι. Είναι και πολλά αγόρια που είναι απότομα χωρίς να το θέλουν. Και είναι και ίδιον του χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Ναι, είναι και στο χαρακτήρα. Βέβαια, κοίτα, θα σου πω λίγο κάτι. Είναι απότομοι χωρίς να το θέλουν, αλλά η ευγένεια είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, είναι και λίγο να έχεις αντίληψη. Μπορεί να είσαι επιθετικός επειδή έτσι γουστάρεις, ας πούμε, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αντιλαμβάνεσαι σε ποιο μιλάς και πώς θα λες. Το ότι εσύ μπορεί να είσαι από τη φύση σου επιθετικός δεν έχει να κάνει. Ωραία, και εγώ είμαι. Ξέρω κι εγώ. Είμαι κλαψιάρα. Δηλαδή, πρέπει να το κάνω παντού. Σέβομαι και αντιλαμβάνομαι την κάθε κατάσταση και τον κάθε άνθρωπο που μιλάω. Δεν σημαίνει ότι είναι επιθετικός για πάντα, να το κοντρολάρει αν είναι πολύ επιθετικός από μόνος του. Αυτό εννοώ.
Κατάλαβες, γιατί μπορεί να πληγώνει κάποιον άνθρωπο χωρίς να το θέλει και χωρίς να το ξέρει. Από αυτή την άποψη. Παιδιά, συγγνώμη που μιλάω τόσο χαμηλά, αλλά δεν μου βγαίνει πλέον η φωνή. Οπότε αυτό ήταν και θα σε συμβουλεύσω να μου στείλεις ένα μήνυμα να μου πεις τι εννοείς επιθετικός. Και εμείς θα τα πούμε, μάλλον με μεγάφωνο, αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στο Mandy και στο Cooler List. Θα περάσετε υπέροχα το και αν κάνετε. Καλό υπόλοιπο Τρίτης, φιλιά πολλά από όλους μας. Γεια σας. So fake, but the hate be so real.